Για να μην ξεχνιόμαστε, υπάρχει και ένα νομοσχέδιο για την παιδεία, με το οποίο δίνεται ένα βαρύτατο χτύπημα στα μορφωτικά δικαιώματα της νεολαίας, της πατρίδας μας, και γίνεται βεβαίως ένα αποφασιστικό βήμα μετατροπής του Λυκείου σε ένα εξοντωτικό εξεταστικό κέντρο. Εξεταστικό κέντρο στο οποίο βεβαίως υποβαθμίζεται, δεν θα μπορούσε να γίνει και διαφορετικά, ο μορφωτικός του ρόλος. Περιορίζονται τα μαθήματα γενικής παιδείας και όλο αυτό βεβαίως καμία απολύτως σχέση δεν έχει με την αναβάθμιση για την οποία μίλαγε τόσες μέρες η κυβέρνηση στη διαδικασία της συζήτησης στη Βουλή. Καμιά αναβάθμιση λοιπόν της τρίτης λυκείου δεν γίνεται και καμιά αξία επιπλέον δεν δίνεται στο απολυτήριο το εθνικό του Λυκείου μετά από το νομοσχέδιο της κυβέρνησης, γιατί αυτό θα εξακολουθήσει να παραμείνει εκεί που είναι, κάτω από τα πτυχία τα πανεπιστημιακά, κάτω από τις πιστοποιήσεις της μεταλλικιακής εκπαίδευσης και βεβαίως καμία ελεύθερη πρόσβαση, αν το καλοκοιτάξει κανείς προσεκτικά, δεν ισχύει από τη στιγμή που ακόμα και για αυτήν την πρόσβαση, για τις λεγόμενες πράσινες σχολές, θα χρειαστεί κάποιος να περάσει από τη δοκιμασία των περιφερειακών εξετάσεων, που είναι όμως πανελλαδικού τύπου. Όσο για τα πανεπιστήμια, αυτά ακόμα πιο βαθιά προσαρμόζονται στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, στα αναπτυξιακά και επενδυτικά τους σχέδια, τα οποία βεβαίως βρήκαν έκφραση και στα πρόσφατα περιφερειακά αναπτυξιακά συνέδρια, όπου δήμαρχοι, περιφερειάρχες και κυβερνητικοί εκπρόσωποι μαζί σχεδίαζαν αυτά ακριβώς τα συνέδρια. Βεβαίως, εντύπωση προκαλεί και η απουσία οποιασδήποτε συζήτησης, οποιασδήποτε νήξης του νομοσχεδίου για αυτό το μεγάλο παζάρι της μεταλλικιακής εκπαίδευσης, για αυτούς δηλαδή τους μαθητές που τελειώνουν το Λύκειο και δεν συνεχίζουν στο Πανεπιστήμιο. Πρόκειται για εκατοντάδες χιλιάδες παιδιά, τα οποία κυριολεκτικά πέφτουν στα νύχια των εμπόρων της παιδείας και χρυσοπληρώνουν ληξιπρόθεσμες καταρτήσεις, έχοντας πάντα την ανάγκη να επικαιροποιούν αυτές τις γνώσεις τους. Μας έκανε εντύπωση φυσικά, η αρνητική εντύπωση, η δικαιολογία απόρριψης των τροπολογιών του ΚΚΕ, πρώτον για τη δυνατότητα κατοχύρωσης μαθημάτων, αδιανόητο το χαρακτήρισε αυτό ο Υπουργός. Αδιανόητο είναι για την πολιτική σας. Είναι αδιανόητο να δίνονται κάποιες μικρές έστω ανάσες, να υπάρχουν κάποια μέτρα ανακούφισης για τα παιδιά των φτωχών και των λαϊκών οικογενειών. Και η απόρριψη επίσης της τροπολογίας για τους παλαιότερους αποφύτους των ΤΕΗ, τα οποία εξαφανίζονται. Και ναι μεν τα ΤΕΗ εξαφανίζονται, αλλά οι παλιοί απόφοιτοί τους είναι εδώ και είναι χιλιάδες, και γι' αυτό προτείναμε την ισοτίμηση των πτυχίων τους με τα νέα, πανεπιστημιακά ιδρύματα, και αυτό απορρίφθηκε, ενώ ο Υπουργός στην τροπολογία του ΚΚΕ για τις μετεγγραφές που δικαιούνται και πρέπει να επέρνουν οι φοιτητές από φτωχές λαϊκές οικογένειες είπε ότι αυτοί μοριοδοτούνται. Το ζήτημα δεν είναι αν μοριοδοτούνται, το ζήτημα είναι αν παίρνουν μετεγγραφή. Θα θέλαμε να μιλήσουμε, να πούμε 2-3 λόγια και για την καταιγίδα, μια πραγματική καταιγίδα τροπολογιών, ιδίως βουλευτικών, που ήρθε την τελευταία στιγμή, σχετικά με την 21-29, η οποία σε ένα από τα 7 άρθρα της ιδιωτικοποιεί περαιτέρω, και θέλουμε να το καταγγείλουμε αυτό, ιδιωτικοποιεί περαιτέρω τη διαδικασία αναθεώρησης της οικοδομικής άδειας, ήταν που ήταν ιδιωτικοποιημένη, τώρα γίνεται ακόμα περισσότερο. Και βεβαίως για την παράγραφο 7 της συγκεκριμένης τροπολογίας του δευτέρου, του 5ου άρθρου, με το οποίο, αν καταλαβαίνουμε καλά, ανοίγει το δρόμο, ακούστε, ανοίγει το δρόμο
για νομιμοποιήσεις αυθαιρέτων σε αρχαιολογικούς χώρους. Είναι πολύ πολύ σοβαρή εξέλιξη και θέλουμε να την σημειώσουμε. Για την 2131 τώρα του Υπουργείου Υγείας, και εδώ τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου, ακόμα πιο μεγάλη, ακόμα πιο βαθιά ιδιωτικοποίηση της διαδικασίας των μεταμοσχεύσεων, όχι φυσικά στα δημόσια νοσοκομεία, αλλά στα ιδιωτικά κέντρα υγείας. Αντί λοιπόν οι μεταμοσχεύσεις να γίνονται δημόσια και δωρεάν, θα κοστίζουν ακόμα πιο ακριβά. Και να σταθούμε φυσικά σε μια τροπολογία σχετικά με την περιεκτικότητα τετραϊδροκαναβινόλης στη βιομηχανική κάναβη. Ξέρετε, υπάρχει ένα όριο στην επιστήμη, τη διεθνή, που λέει ότι όταν ξεπερνέτε το όριο του 0,2%, τότε ακόμα και αυτή η λεγόμενη βιομηχανική κάναβη μπορεί να λογίζεται ως ναρκωτικό. Αυτό το όριο υπάρχει στο νόμο και δίνεται με την τροπολογία η δυνατότητα να αυξάνεται με υπουργική απόφαση και να πηγαίνει μέχρι το 0,6%. Και αυτό φυσικά θα το καταψηφίσουμε και θέλουμε να πούμε, κλείνοντας τελικά, για την πρόταση ονομαστικής ψηφοφορίας που κατέθεσε το κόμμα μας και επί της αρχής, επί του συνόλου δηλαδή του νομοσχεδίου, αλλά και ειδικά για το άρθρο 100, το οποίο περιγράφει όλο τον εξεταστικό μαραθώνιο για το σύστημα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Τέλος, αρκετές από τις τροπολογίες, και οφείλουμε να το ομολογήσουμε, περιέχουν πολλά στοιχεία ανακατεμένα και θετικά και αρνητικά. Σε αυτές τις περιπτώσεις τοποθετούμαστε με παρόν. Ευχαριστώ.